Τις δυνάμεις τους ενώνουν το Εργατικό Κέντρο, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Ένωση Γονέων και ο Σύλλογος Γυναικών Ιωαννίνων στο πλαίσιο της παιδικής γιορτής που διοργανώνουν αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στην περιοχή του Άλσους. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θέατρο σκιών και πιο συγκεκριμένα την παράσταση «Οι διακοπές του Καραγκιόζη», ενώ θα έρθουν σε επαφή με τις τέχνες της αγκιοπλαστικής, της ξυλογλυπτικής και της σκητσογραφίας. Επίσης στο χώρο θα λειτουργήσει εργαστήριο ζωγραφικής, ψηφιδωτών, κοσμημάτων, αλλά και πλούσιο θεατρικό παιχνίδι καθώς και παιδική χοροδία. Με αφορμή την καθιερωμένη πια αυτή γιορτή, οι σύλλογοι διεκδικούν να διαμορφωθούν και να παραδοθούν στο λαό της πόλης χώροι που σήμερα μαραζώνουν, δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, δωρεάν ποιοτικά προγράμματα μαζικού αθλητισμού και πολιτισμού, έμπρακτη στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων και ερασιτεχνικών ομάδων, να μην εκχωρηθούν ελεύθεροι χώροι για επιχειρηματική δράση, να επισκευαστούν όλες οι παιδικές χαρές και να δημιουργηθούν νέες, δωρεάν πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ και ιδιαίτερη μέρημνα για έργα πρόσβασης και διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρία. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, τα Εργατικά Σωματεία, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Ένωση Γονέων και ο Σύλλογος Γυναικών διοργανώνουν γιορτή για τα παιδιά στο Άλσος αύριο 5η 18 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη για όλους. Τα παιδιά θα απολαύσουν θέατρο σκιών από τον Αγάπιο Αγαπίου με τίτλο «Οι διακοπές του Καραγκιόζη», ενώ θα έρθουν σε επαφή και με τις τέχνες της αγκιοπλαστικής, της ξυλογλυπτικής, της σκητσογραφίας, της ζωγραφικής, του ψηφιδωτού, των κοσμημάτων, ενώ θα πραγματοποιηθεί και θεατρικό παιχνίδι και παιδική χοροδία. Η γιορτή αυτή εντάσσεται σε μια σειρά πρωτοβουλειών του Εργατικού Κέντρου, όπως είναι τα λαϊκά μαθήματα, τα λαϊκά μπάνια, το γλέντι αλληλεγγύης, οι εθελοντικές αιμοδοσίες, ο αγώνας δρόμου για την Παλαιστίνη, δράσεις δηλαδή που απευθύνονται στο κάθε έναν που αγωνιά για το μέλλον των παιδιών του, τη μόρφωση, τη διαπαιδαγώγησή τους, αλλά και τη ζωή μας συνολικά. Τα σωματεία, οι σύλλογοι, επιδιώκουν μέσα από την καθημερινή τους δράση να αναδείξουν την αλληλεξάρτηση όλων των πτυχών της κοινωνικής μας ζωής, από τη δουλειά, τη γειτονιά, τη μόρφωση, την ψυχαγωγία, μέχρι τη διεκδίκηση και τους αγώνες για τα δικαιώματά μας. Γινόμαστε λοιπόν ένα και συντασσόμαστε με όλους τους κατοίκους που παλεύουν για ελεύθερους χώρους με υποδομή. Να πολλαπλασιαστούν οι κινήσεις όπως πρόσφατα έγινε με μάζεμα υπογραφών για τη λειτουργία του πάρκου Κουραμπά. Το κράτος και ο Δήμος απαξιώνουν ό,τι έχει να κάνει με τις λαϊκές ανάγκες. Εμείς λοιπόν συλλογικά διεκδικούμε να διαμορφωθούν και να παραδοθούν στο λαό της πόλης χώροι που σήμερα μαραζώνουν. Να υπάρχει δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ανακατασκευή και συντήρησή τους. Να δημιουργηθούν νέοι σύγχρονοι αθλητικοί χώροι σε συνοικίες και χωριά. Δωρεάν ποιοτικά προγράμματα μαζικού αθλητισμού και πολιτισμού για τα παιδιά μας. Διοργάνωση από το Δήμο καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Έμπρακτη στήριξη των πολιτιστικών και ερασιτεχνικών ομάδων. Να μην εκχωρηθούν ελεύθεροι χώροι για επιχειρηματική δράση. Να επισκευαστούν όλες οι παιδικές χαρές και να δημιουργηθούν νέες. Δωρεάν πρόσβαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ για την πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών. Ιδιαίτερη μέρημνα για έργα πρόσβασης και διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρία. Δημιουργία δημόσιων και δωρεάν υποστηρικτικών δομών.